Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και πάλι την κοινωνία ώρα Μέγκα. Η κυρία Θοδώρα Τζάκρη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιλτιάδης Βαρβιζιώτης από τη Νέα Δημοκρατία, Διαμάντου Μανολάκου από το ΚΚΕ, εδώ κουβεντιάζουμε. Είναι ιδιαίτερο κόμμα στη δομή. Ανέλαβαν και κορυφαίες υπουργικές θέσεις. Βεβαίως, εγώ διαφωνώ ότι ανέλαβαν και κορυφαίες υπουργικές θέσεις και είχαν κορυφαίες υπουργικές θέσεις. Για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Και ήταν το αριστερό άλλο αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επίσημη θέση. Μέχρι το δημοψήφισμα, η στρατηγική του κυρίου Λαφαζάνη, των ακραίων κομμουνιστικών στοιχείων των οποίων λέτε, των ανθρώπων οι οποίοι θέλαν τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχαν. Με την Ευρωζώνη, μία, όχι μία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχανε... Εσείς, κυρία Μανολάκου, τι γίνατε, εσείς είναι υπερασπιστής του Λαφαζάνη? Όχι, απλώς λέω το διαχωρισμό. Λέτε, δεν έχει κομμουνιστικά χαρακτηριστικά. Αφήστε τώρα, βρείτε τα εσείς. Είναι ο παλιός. Γιατί, κυρία Μανολάκου, τα ίδια πράγματα δεν λέτε με τον κύριο Λαφαζάνη. Ο Κουκουέ είναι συνεπές και συνεπές. Τα ίδια πράγματα λέτε. Επειδή έφυγε ο κύριο Λαφαζάνη από τον Περισσό και δεν πίνει από το υγείασμα του κύριου Ζούμπα. Δεν λέτε τα ίδια πράγματα. Αφήστε, κυρία Τζάκρη, ο κύριο Λαφαζάνη ήταν κορυφαίος υπουργός και κορυφαία επιλογή του κυρία Τσίπρα. Του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Βαρουφάκης που υπηρετούσε το σχέδιο Σόιμπλε ήταν κορυφαία επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Ο κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα καταγγέλει για εισοδισμό το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κορυφαία επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Για να λέμε σοβαρά πράγματα. Το ότι φύγανε αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Διότι μπορείς αυτό να λένε μου πεις, ότι παρακαλώ, θα εφαρμόσουμε εκείνο. Φύγαν αυτοί που υποστηρίζουν την έξοδο από την Ευρωζώνη και την επιστροφή στην Ευρωζώνη. Απερίφραστα. Μπορείς να μας πεις αυτός ο αυτοφοράκιας, γιατί λέει ο Μεμαράκης ότι ο Τσίπρας ψάχνει για αυτοφοράκια. Εδώ δεν σας τα πέσει. Ναι, γιατί. Σας τα πέσει, δεν το ρωτήσατε χθες. Και πώς δεν το ρωτήσατε. Λοιπόν, τότε τι θέλετε να κάνω εγώ. Θέλω να δούμε αν τα επεδώσατε. Την ερμηνεία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Εγώ λέω το εξής, ότι ο κ. Τσίπρας δείχνει ένα πρόσωπο πολύ περίεργο ως προς το εξής. Λέει, δεν θέλω να συνεργαστώ με κανέναν και αποκλείει τον οποιοδήποτε σχηματισμό κυβέρνησης παρά μόνο με κανέναν, με εσάς τώρα. Με εσάς όχι, θέλει. Και το ποτάμι και το Πασόκ. Ο κύριος τώρα Τσίπρας αυτό λέει. Αυτό δεν ξέρει τώρα. Αυτό το λέει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα το ότι έχουν αρχίσει να βάζουν νερό κάποια στελέχη του είναι στα πλαίσια της πολυφωνίας που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, λέει ότι εγώ δεν θέλω να κυβερνήσω με κανένα. Θέλω μόνος μου. Άντε το πολύ πολύ και με το φίλο μου τον Πάνο τον Καμένο που τα έχουμε βρει. Τίποτα άλλο. Καλά, δεν μας απαντάει. Λοιπόν, αυτό δείχνει ένα πράγμα. Δείχνει ένα πράγμα. Δείχνει ένα πράγμα. Ότι δεν θέλει να κυβερνήσει. Δεν θέλει να κυβερνήσει. Ουσιαστικά λέει στους Έλληνες, εγώ δεν θέλω να είμαι πρωθυπουργός, παιδιά. Εγώ δεν θέλω. Με βολεύει η αντιπολίτευση. Γιατί το βάρος της εξουσίας είναι πολύ μεγάλο για μένα. Με βολεύει η αντιπολίτευση. Και μάλιστα έχει πει ότι δεν ξέρω και αν θα τα στηρίζω αυτά που υπέγραψα, αν γίνω αντιπολίτευση. Λοιπόν, εδώ πέρα πάμε με αμφίσιμες πολιτικές. Όχι, είπε χθες τα λόγια ότι εγώ αυτά που έχω γράψει θα τα εφαρμόσω. Το είπε καθαρά. Άμα είμαι αντιπολίτευση, δεν είπε ότι θα τα στηρίξει. Άμα είμαι αντιπολίτευση, δεν είπε ότι θα τα στηρίξει. Για να ξέρουμε τι λέμε. Εδώ λέει και φοβίζει ένα κομμάτι της αστικής κοινωνίας και λέει: κοιτάξτε, εγώ θα ξαναγίνω παλιό ΣΥΡΙΖΑ, θα κατεβάζω τον κόσμο στον δρόμο και θα φέρνω λαϊκή αντίδραση στην εφαρμογή των μέτρων. Γι' αυτό ψηφίστε με, μπα και είμαι εγώ πρώτο. Και τότε καβάλα στο άλογο να εφαρμόσω αυτά τα πράγματα. Κοίταξε με αυτά, πατάμε σε δύο βάρκες, φτάσαμε ως εδώ. Πάτησε σε δύο βάρκες ο κύριος Τσίπρας επί 7 μήνες και τελικά βούλιαξε και ο ίδιος και η χώρα. Και το κόμμα του. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε με δύο βάρκες. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα πάμε συντεταγμένα στο να κάνουμε κάτι για να τελειώνουμε με αυτές τις πολιτικές των μνημονίων. Όσο συνεχίζουμε και καθόμαστε απέναντι και πυροβολάμε τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και έχουμε ψηφίσει ότι πρέπει να γίνουν. Ναι, σου λέει όπως Μιλτιάδη, όταν λέει μεταρρυθμίσεις λες να απολύσει υπαλλήλους. Εγώ δεν λέω να απολύσει υπαλλήλους. Ποιος το πει αυτό? Αυτό λέμε. Όταν λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Και να ξαφανίσουμε και την ψηφοδοσία στο δημόσιο τομέα για να μην ανταγωνιστικός με τον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, όταν... Αυτό δεν λέει Μητσοτάκης μεταρρύθμιση. Σας παρακαλώ, Ακρή. Η Νέα Δημοκρατία λέει προχωράμε με τις μεταρρυθμίσεις, αυτές τις οποίες πυροβολάτε. Λέμε να προχωρήσουμε στις ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες επί 7 μήνες κλωθογυρνάτε για να αποφασίσετε να τις κάνετε δεν ξέρω πότε. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε ορισμένα πράγματα. Έχουμε να ρωτήσω κάτι για να απαντήσει την αποκομματικοποίηση του κράτους.
Δεν θα την κάνουμε διορίζοντας τους συντρόφους μας παραμονές των εκλογών σε κύριες θέσεις. Τώρα ποιος μιλάει. Ονειδίτης και μάλιστα αρχαίας εποχής. Τα ονειδίτικα δεν τα ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πάρα στήριξε για να αυτή τη στιγμή όμως. Αφήστε τώρα, σας ενοχλεί ο Μημαράκης που έχει έναν απλό καθαρό λόγο και δεν υπάρχει ούτε κεραία να τον αφισβητεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σας ενοχλεί ότι η Νέα Δημοκρατία εχθές το βράδυ ήταν συντεταγμένη και ενωμένη. Κάτι το οποίο δεν μπορείτε να καταφέρετε. Σας ενοχλεί το γεγονός ότι το γεγονός ότι σήμερα όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται δίπλα στο Βαγγέλη Μημαράκη, σας ενοχλεί. Και σας ενοχλεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα σοβαρό υπεύθυνο κόμμα. Είναι ένα σοβαρό και υπεύθυνο κόμμα. Και έχουμε αποφασίσει να είμαστε ακόμα πιο σοβαροί στις κρίσιμες περιστάσεις. Να βάζουμε πίσω το εγώ μας. Να βάζουμε πίσω. Προς ανάλωση, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους αναλώσιμους. Κυρία Τζάκρη, έχετε 17 αρχηγούς στο ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας έχει φτιάξει το κόμμα του μέχρι τώρα. Σας παρακαλώ. Λίγο η σεμνότητα δεν βλάπτει. Το γεγονός ότι έχετε, είσαστε σε διασπασμένο κόμμα, βαθιά διχασμένο, το οποίο φιλορροεί από στελέχη, σας ενοχλεί το γεγονός ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι συντεταγμένη, οργανωμένη, συσπηρωμένη, με πρωτοφανή ποσοστά. Ναι, ρε, το ότι σήμερα, είναι έκπληξη ο Βαγγέλης Μημαράκης, γιατί όλοι το θεωρούσαν μεταβατικό, εμείς του είπαμε, εμείς σε θεωρούμε πρόεδρο και προχώρα μπροστά. Και να σας πω και κάτι, ο Βαγγέλης Μημαράκης έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Βουλής ότι μπορεί και τους δημοκρατικούς θεσμούς να υπηρετεί και να ενώνει και να συνεννοείται. Κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο και την επόμενη μέρα. Και χρειαζόμαστε πολιτικές ηγεσίες οι οποίες δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, στη Βουλή μέσα, το γεγονός ότι είχε μια στάση και βεβαίως εξαιτίας της Προέδρου, αλλά και συνολικά τα στελέχη του, μη συνεννόησης με καμία άλλη πολιτική δύναμη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι δεν έχετε το ύφος που χρειάζεται αυτή την εποχή. Ούτε και οι βαρόνοι που τον απέλεξαν θέλει να πάει καλά η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μημαράκη. Καλά, αυτά είναι δικά σας σχόλια, τα παρέμβαση. Γιατί από Παπανδρεϊκή γίνεται πολύ και να θέλεις να μείνει και μετά τις εκλογές και αυτό θα χαλάσει τη σούπα και την πολύ μεγάλη εφορία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως από παλιούς νεοδημοκράτες έχουμε πιέσει να διευκρινίσουμε ότι δεν ήταν και αντέμπρος ο κύριος Μημαράκης. Ο κύριος Μημαράκης ήρθε το 1984 ως πρόεδρος της Ο κύριος Μημαράκης ήρθε το 1984 ως πρόεδρος της Νεολαίας. Δεν τα ξέρετε αυτά. Εντάξει, τότε είχε πλακωθεί με τους κεντάβρους. Τους είχε πετάξει έξω από την ΟΝΕΔ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τους έδιωξε έξω. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι στο Μιλτιάδη. Αν ήταν εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ήταν αγέννητος ο Μιλτιάδης. Αλλιώς δεν θα ήταν και ανταύρος, ούτε ο Μιλτιάδης. Αγέννητος δεν ήμουν, αλλά τέλος πάντων. Μιλήστε, θα σε πάρω δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος Πειραιά, και θα σε κατακεραυνώσει. Ναι, εγώ τα έχω ζήσει τους κεντάβρους. Όλοι μας τα έχουν ζήσει. Επί Αβέρω, θυμάσαι κάτι τρομερές εκλογικές αμυντές που γίνονταν χαμός. Πέφτε ξύλο. Πολύ κυνηγητό, ξύλο, χαμός. Πάντως να σας πω κάτι. Ενοχλούν. Εγώ είμαι δημοσιογράφος σε πρωτοπία, θα παρακολουθούσα αυτά. Αλλά έπεφτε και καμιά ψηλή. Και σε δημοσιογράφους. Και κάλυπτες. Ναι, και τις έτρωγα κι εγώ για να σε γλιτώσω. Όχι εσένα προσωπικά, εσένα δεν σε γλιτώσω. Ενοχλεί σήμερα το ύφος του κυρίου Μημαράκη, αλλά δεν ενοχλούσε μέχρι προχθές το ότι είχαμε εκφράσεις μέσα στο κοινοβούλιο. Από το στα 4, μερκελιστές, προδότες, προσκυνημένους. Με συγχωρείτε, από τον αγαπημένο σας εταίρο και από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην ξέρουμε τι λέμε. Αυτό το ύφος. Θα πείτε αυτά στον να κύριο δούμε, όχι και σας λέει, τα λέω, να δούμε, ποια κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί. Παιδί της Μέρκελ. Να δούμε ποια κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις πιέσεις. Δείτε πόσο πολύ μας αγαπάει. Λοιπόν, αυτές τις πιέσεις. Γι' αυτό και ξέρω σας λέω ότι αυτό που χρειάζεται να τρέξουν είναι οι μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του κράτου. Το γεγονός ότι δεν προχωρήσαμε. Εγώ σας λέω πολύ απλά. Λοιπόν, δύο αποκρατικοποιήσεις μέσα στο 7 μήνο αυτό μας έχει στοιχήσει αξιοπιστία.